Σε θέματα οικονομίας αναφέρθηκε από το Βόλο που βρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Χινάς. Το απόγευμα της Παρασκευής συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Επισήμανε ότι ισχυρή οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει εάν μια χώρα δεν έχει ασφαλή σύνορα. Θα απευθυνθώ στη γενική συνέλευση για να περάσω τρία βασικά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη θα σταθεί συμπαραστάτης στις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο να βρουν, να μείνουν σταθερά στον δρόμο της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ζούμε καιρούς μετάβασης, ζούμε καιρούς εξωγενών απειλών, κρίσεων και είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί το τρένο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Και έχουμε ευτυχώς για πρώτη φορά πρωτοφανείς κοινοτικούς πόρους στη διάθεσή μας και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ και η περιφέρεια και ο νομός είναι από τους εθνικούς πρωταγωνιστές της ανταγωνιστικότητας. Άρα έχουν πολλά να περιμένουν από τις χρηματοδοτήσεις που θα εξηγήσω σε λεπτομέρεια σε λίγο. Το δεύτερο μήνυμα είναι ένα μήνυμα που έχει να κάνει με ένα τομέα επίσης κρίσιμο για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία που είναι οι δεξιότητες. Παντού όπου βρίσκομαι στην Ευρώπη, παντού όπου πηγαίνω, βορρά, νότο, ανατολή, δύση, παίρνω το ίδιο παράπονο, ότι δεν έχουμε το προσωπικό που χρειαζόμαστε στις επιχειρήσεις μας και αυτό που έχουμε πολύ συχνά δεν είναι στο επίπεδο των δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή, πιο πράσινη Ευρώπη. Δηλώσει έγιναν και από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας, κύριο Συριανό, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε την αναγκαιότητα για σταθερή κυβέρνηση. Ενώ είχαμε σημειώσει καλές επιδόσεις τα χρόνια της κρίσης και η βιομηχανία ήταν από τους κλάδους με τη μικρότερη ύφεση, διαπιστώνουμε τώρα ότι στους πρώτους μήνες του έτους η βιομηχανική παραγωγή σημειώνει μια μικρή κάμψη και αυτό είναι λόγος ανησυχίας. Πρέπει να εκτιμηθεί λίγο βαθύτερα αν το ενεργειακό κόστος, αν οι πρώτες ύλες, αν ο πληθωρισμός συμβάλλει στην συρρήκνωση αυτή. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία τι συμβαίνει. Οι εξαγωγές συνεχίζουν να δείχνουν αυξητικό ρυθμό. Βεβαίως το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις εισαγωγές. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ανήσυχοι για τις εξελίξεις. Το πρωί του Σαββάτου ο κύριος Χινάς επισκέφθηκε και τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.